Ένα μικρό οπλοστάσιο αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν πραγματοποίησαν έλεγχο σε φορτηγό που μόλις είχε αποβιβαστεί από το καράβι στα Χανιά. Στο φορτηγό βρέθηκαν 4 πολεμικά όπλα τύπου Καλάσνικοφ, 6 γεμιστήρες Καλάσνικοφ και 122.566 φυσίγκια για πολεμικό όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Η εγκληματική ομάδα ήταν οργανωμένη σε 2 πυρήνες για να ρυθμίζονται οι παραγγελίες του παράνομου υλικού. Ο ένας πυρήνας ήταν της Αλβανίας, τα μέλη του οποίου ενεργώντας σε ξεχωριστές διαφορετικές δηλαδή υπομάδες, αναλάμβαναν τη συγκέντρωση του αιτούμενου αριθμού πυρομαχικών και τον πυρήνα της Κρήτης. Τώρα, τα μέλη του πυρήνα της Κρήτης προέβαιναν αρχικά στην παραγγελία των αιτούμενων ποσοτήτων πυρομαχικών. Στη συνέχεια, αναλάμβαναν την παραλαβή τους, μεταφορά και τέλος την παράδοση στους ενδιαφερομένους που σε προγενέστερο χρόνο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά. Η εγκληματική ομάδα που έφερνε τα όπλα και τα πυρομαχικά στη χώρα εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε όλη τη χώρα. Ήδη 6 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Σε επιχειρήσεις που έγιναν σε οικίες των μελών της οργάνωσης σε Θεσπρωτεία, Κοζάνη και Ρέθυμνο, βρέθηκαν ένα πολεμικό όπλο, πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων και καρτών τηλεφωνικών συνδέσεων, ένα κυνηγητικό όπλο καθώς και φυσίγκια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων. Από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η εγκληματική ομάδα θα αποκόμιζε περισσότερα από 200.000 ευρώ. Προέκυψε ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας από το συγκεκριμένο φορτίο υπολογίζεται στο χρηματικό ποσό των 232.000 ευρώ. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.